Συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων με την πολιτική προστασία φορέων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης Express που πραγματοποίησε στα Γιάννενα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας προείδρευσε σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία της τοπικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας Κεφάλα, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σεραφείμ Λιάπη, του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μαυρογιώργου, Δημάρχων της περιοχής, εκπροσώπων των δασικών υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και δεκάδων πυροσβεστών. «Όλοι μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια», σημείωσε σε δήλωσή του πριν την έναρξη της σύσκεψης ο κύριος Κικίλιας, προσθέτοντας πως όλοι θα δώσουν τη μάχη με συνέστηση της ευθύνης, της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. «Νομίζω ότι όλοι μαζί θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Ακόμα και εδώ στα βουνά μας είδατε ότι χιόνισε λιγότερο φέτος, έβρεξε λιγότερο, αυτό μας προβληματίζει. Θα θέλαμε να κάνουμε την προσπάθεια όλοι μαζί, σύμφωνα με το νέο δόγμα του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας, για να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες μας, μετά τις περιουσίες τους και φυσικά την οικολογία και το φυσικό κάλλος. Είναι μια πανέμορφη περιοχή η Ήπειρος και τα Γιάννενα και όλες οι γύρω περιοχές και με πολύ αγάπη και συνέστηση της ευθύνης. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε οργανωμένοι και να δώσουμε αυτό που μπορούμε. Τι μπορούμε, να δώσουμε μάχη». Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από τον περασμένο Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων οι νέοι πυροσβεστικοί κανονισμοί για ιδιοκτήτες οικοπαίδων και φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Εντάξει, άλλαξαν πράγματα τα οποία κανείς δεν τα έχει ακουμπήσει για όχι χρόνια, δεκαετίες. Εκτός ότι έχει ενδυναμωθεί εδώ η αερομεταφερόμενη μονάδα μας, η ΕΜΟΔΕ, έχουμε και ΕΜΑΚ, έχουμε τις πυροσβεστικές μας υπηρεσίες και τη διοίκηση φυσικά. Το Δεκέμβρη φέραμε, το 23 φέραμε νομοθεσίες που αλλάξαμε στο σύνολό του την προσέγγιση στις δασικές πυρκαγιές. Θυμίζω ότι μπορούν πλέον και κάνουν ζώνες ο ΔΕΔΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ μέσα στα δάση, δεξιά και αριστερά, από τα καλώδια υψηλής τάσης και τα καλώδια της ΔΕΗ. Τα στρατόπεδά μας ξυρίζονται γύρω-γύρω σε περίμετρο 100 μέτρων για λόγους πυρασφάλειας. Πλέον η πρόκληση πυρκαγιάς, εξαμελίας δεν είναι πλημέλημα, αλλά κακούργημα και εφόσον οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή οικολογική καταστροφή, αυτό είναι κάθεξη 10 με 20 έτη, φυλάκιση 10 με 20 έτη και πρόστιμα 200.000 ευρώ. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως βλέπετε, σε αυτούς τους λίγους οι οποίοι δεν σέβονται όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες τους και βάζουν σε ρίσκο τη ζωή τους, έχει προχωρήσει σε πρόστιμα και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και φυσικά από τον Μάιο και την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία δηλώνονται τα οικόπεδα τα οποία καθαρίζονται και τα σπίτια με τα οικόπεδα περιαστικά, περιδασικά. Και μία άλλη αντιμετώπιση, σας είπα, ένα άλλο δόγμα στο πυροσβεστικό σώμα. Πιο γρήγορα και πιο άμεσα σηκώνονται τα εναέρια, πιο πολλοί πυροσβέστες με πιο πολλά οχήματα και ένας αξιωματικός στην έναρξη των πυρκαγιών, υποχρεωτικά δασάρχη στο πεδίο όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά, υποχρεωτικά εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα, αμέσως ο στρατός αν χρειαστεί να επικουρήσει, η αστυνομία προκειμένου αν χρειαστεί να διευκολύνει την απο και προς μετακίνηση να εκενώσει. Είναι μια τεράστια προσπάθεια σε μια κλιματική κρίση που τη βιώνουμε και εμείς αλλά και όλος ο πλανήτης με τον πιο σκληρό τρόπο. Ερωτηθεί σχετικά, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που υπάρχουν από πολίτες και δήμους για την ηλεκτρονική καταγραφή των οικοπαίδων και των καθαρισμών, σημειώνοντας πως η αυτοδιοίκηση έλαβε αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο αναγνώρισε πως πάντα υπάρχουν ανάγκες για περισσότερα κονδύλια και προσωπικό. Έχει ένα σημαντικό ρόλο η αυτοδιοίκηση αυτό και επίσης πάντα είχε βέβαια την αρμοδιότητα αυτή, ανεξάρτητα αν πλέον είναι ψηφιακή και μέσα από μια πλατφόρμα για να βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Και έχει αυξηθεί χρηματοδότηση σχέση με πέρσι που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών με την προτεραιοποίηση της πολιτικής προστασίας στους Δήμους. Και πάντα υπάρχουν ανάγκες για παραπάνω κονδύλια και για παραπάνω προσλήψεις και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά κοιτάξτε, σε μια μάχη πάει κανείς με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί ανάλογα με τον καιρό και την εποχή. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση υπάρχουν ανάγκες
και για οδηγούς ασθενοφόρων και για δασκάλους και για καθηγητές και για γιατρούς και για δημόσιους υπαλλήλους και για δασάρχες και δασοφύλακες. Προσλαμβάνουμε φέτος χίλιους στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος μετά από, δεν ξέρω, 4 δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος. Πολλές ανάγκες υπάρχουν παντού. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια συνεχής μάχη βελτίωσης και προσπάθειας. Το δικό της μήνυμα για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ώστε να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις έστειλε με δήλωσή της και η κυρία Κεφάλα. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας σε μια ευρεία σύσκεψη τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και καλό φίλο τον Βασίλη τον Κικίλια σε μια προσπάθεια όλων των δυνάμεων για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτού που βλέπουμε μπροστά μας τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε πιο έντονα στο μέλλον, της κλιματικής αλλαγής που όλοι βιώνουμε, που ήδη άλλες περιοχές στη χώρα μας το έχουν βιώσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, με το πυροσβεστικό σώμα σαφώς, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς, προετοιμαζόμαστε ούτως ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για τους συμπολίτες μας, για τις περιουσίες τους, αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.